Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο τι λένε οι κριτικοί της Θεσσαλονίκης για τον κόκκινο συναγερμό που έχει σημάνει στην περιοχή από τις αρχές. Εγώ βλέπω πάντως μια κριτική η οποία χαμογελάει. Καλό είναι αυτό. Σοφία, καλό είναι αυτό. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, μακάρι όλοι να αντιμετωπίζουμε τα αυξημένα κρούσματα με χαμόγελο. Σωστά. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Είσαι και φίλη... όλοι μαζί να φίλη τα αντιμετωπίσουμε. Είσαι φίλη της Εύης, βέβαια, γι' αυτό και η Εύη χαμογελάει. Ναι. Έτσι, όλοι παρέα φαίνεται, είστε χαμογελαστοί. Είστε χαμογελαστοί. Είμαστε. Πώς. Λοιπόν, για πες μου λίγο, εκεί δεν προσέχουν οι Θεσσαλονικείς. Τι έχει πάει στραβά, τι γίνεται τώρα εκεί. Λοιπόν, από την προσωπική μου εμπειρία, ναι, και χωρίς να είμαι ειδικός, θέλω να πω πως στη Θεσσαλονίκη, επειδή είχαμε πάρα πολύ λίγα κρούσματα τον Αύγουστο που ανέβηκα, ναι, οι άνθρωποι εδώ ήταν πάρα πολύ ανυποψίαστοι και δεν προσέχανε ιδιαίτερα. Ήταν χαλαρή, έτσι. Ήταν χαλαρή και... δεν υπήρχε σωστή χρήση της μάσκας. Χαλαρή Θεσσαλονική. Αυτή... τώρα πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Χαλαρός και Θεσσαλονική. Είναι στο αίμα τους. Είναι στο αίμα. Ναι, ακριβώς. Να, βλέπουμε και τη φίλη που χαμογελάει. Θεωρώ τώρα ότι... πάμε, πάμε, ναι, ναι. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ο βασικός λόγος που έχουμε τώρα αύξηση των κρουσμάτων και είναι πάρα πολύ στενάχωρο αυτό. Γιατί οδηγούμαστε αναπόφευκτα σε μια κατάσταση lockdown αργά ή γρήγορα. Σημαντική διάσταση έχουν πάρει και τα προβλήματα με τη συγκοινωνία που υπάρχουν εδώ, καθώς δεν υπάρχουν πολλά λεωφορεία και οι άνθρωποι συνοστίζονται. Επιπλέον ήρθαν πίσω όλοι οι φοιτητές, παρόλο που τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως στα περισσότερα τμήματα του Πανεπιστημίου εδώ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πάρτι και όλα αυτά που έχουμε δει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σοφία, για πες μου λίγο, εκεί στον παραλιακό της Θεσσαλονίκης, αυτές οι εικόνες συνοστισμού, ακόμα τα ίδια εκεί μαζεύονται όλοι, ο ένας πάνω στον άλλο. Ναι. Είδαμε και πριν από λίγες ημέρες από την πλατεία Αριστοτέλους εικόνες συνοστισμού. Ορίστε. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε δει και από την πλατεία Αριστοτέλους απίστευτες εικόνες συνοστισμού. Ναι, ήμουν εκεί και τις είδα από κοντά. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούν να κλειστούν στα σπίτια τους και με κάθε τρόπο, ακόμα και μετά τις 12, βρίσκουν τρόπο και βρίσκονται όλοι μαζί και αναγκαστικά, αναγκαστικά θα βρεθεί τρόπος για ορισμένους να κλειστούν, Σοφία, στα σπίτια τους αναπόφευκτα, καθώς ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Ορισμένοι το έχουν πάρει χαλαρά, αλλά πρέπει να μπει ένα μέτρο. Αυτό έχω να πω εγώ. Ναι, και λίγο καθυστερημένα κατά τη γνώμη μου, γιατί ναι, θα σας αναλύσω την περίπτωση των Σερών, ο οποίος είναι ένας νομός... Και μας κάνεις και την καλύτερη πάσα, την καλύτερη πάσα μας κάνεις. Θα πάμε σε Σέρες μετά από σένα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ήταν οι Σέρες, προορισμός των Θεσσαλονικιών για την απόδραση του Σαββατοκύριακου. Μάλιστα. Καθώς δεν υπήρχε ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης. Ναι. Και έχω πάρα πολλούς γνωστούς και προσωπικά και ακούσει από αλλού ότι πηγαίνανε για κλάμπινγκ, για χαλαρά... Σοφία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στην απόδραση του Σαββατοκύριακου.